να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και σταδιακή διόρθωση των αδικιών και σταδιακή πουλή των πληγών που προκάλεσε πέντε χρόνια το μνημόνιο. Αυτό είναι το κοινό συμφέρον και της Ελλάδας και των δανειστών. Η κυβέρνηση αυτό επιδιώκει. Ο Πρωθυπουργό έχει πάρει την υπόθεση επάνω του. Παραμένουν σοβαρές διαφορές και προβλήματα και ο χρόνος πιέζει και επίγει αυτή η λύση διεξόδου που να είναι βιώσιμη, που να επιτρέψει στην πατρίδα και στο λαό να ανασάνει και να αναπτυχθεί. Η πιο αντιλαϊκή λύση, κατά τη γνώμη μου, είναι και για το λαό και για την πατρίδα, η χρεοκοπία, είτε εντό ευρώ είτε επιστροφή στη δραχμή, η χρεοκοπία είναι η πιο αντιλαϊκή λύση. Δεν είναι μόνο η δική σας μάθη, όλοι γι' αυτό πιστεύουν, κύριε Οικονομέα, α, αυτή η μη λύση ζημιώνει πάρα πολύ και τους δανειστές, γιατί αποσταθεροποιεί την Ευρωζώνη, είναι πάρα πολύ ακριβή, ανοίγει την πόρτα του φρενοκομείου σε μια στιγμή που φουντώνουν τα σενάρια για Brexit, δηλαδή την έξοδο της Βρετανίας, mm -hmm. τη στιγμή που η άκρα δεξιά στο πρόσωπο τη Μαρίν Λεπέν σηκώνει τη σημαία τη διάλυση του ευρώ και τη εξόδου τη Γαλλία. Έχουν και αυτοί εκλογέ σε δύο χρόνια. Άρα νομίζω ότι εκεί που παραμένουν διαφορέ, γιατί υπάρχουν σημεία, πρέπει να κλειστούν σε ένα δωμάτιο μέχρι να βγει λευκό καπνός τα τεχνικά κλιμάκια, το Brussels Group, και όπου παραμένουν αποστάσει, πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του οι ηγέτε στο επίπεδο που συζητούν, που σημαίνει Τσίπρας, Μέρκελ, Γιούνκερ, Τούσκ και με την θεσμική της ανεξαρτησία και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η Ελλάδα μπορεί να είναι μικρή, να είναι το 2% της Ευρωζώνης αλλά οι Lehman Brothers ήταν πολύ πολύ μικρότεροι και, και διάφοροι ανόητοι, ανόητοι τότε λέγαν ας τους αφήσουμε να καταρρεύσουν για να τιμωρηθούν ιδιωτικά να τη διαχείριση οι τραπεζίτες της Lehman Brothers και είδατε, και τη είδατε τι έγινε. Και είδατε ε, τη κύριε Παπαδημούλη, για να πάμε στην κυρία Σπρέκη. Ε, αν είναι δύσκολη η ερώτηση που θα σα κάνω, τόσο το καλύτερο. Ε, Εμεί θέμε καθόλου για που καθυστερούμε να κάνουμε συμφωνία που λέτε ότι είναι η μόνη διέξοδο. Εμεί θέμε καθόλου ω κυβέρνηση. Κοιτάξτε, αν υπάρχουν ευθύνε στην Ελλάδα, είναι γιατί δημιουργήθηκε ένα κράτο. Όχι, όχι, για την κυβέρνηση ναι, λέω. Σας αν φταίει η κυβέρνηση, ναι, πώ η ναι, ναι, κυβέρνηση. Ναι, ναι, κυβέρνηση ναι, σα απαντώ, σα απαντώ. Οι ευθύνε, γιατί ζω στις Βρυξέλλες. Το ξέρουν. Πολλές μέρες, όπως και η κυρία Σπυράκη. Υπάρχει ένα αρνητικό στερεότυπο για τους Έλληνες. Τα τζιτζίκια του Νότου, οι τεμπέλιδες που δεν δουλεύουν, που είναι διεφθαρμένοι κτλ. που είναι στηριγμένο σε πολλά ψέματα. Οι Έλληνες δουλεύουν 2.000 ώρες και πάνω το χρόνο, όταν οι Γερμανοί δουλεύουν κάτω από 1.700 ώρες το χρόνο. Υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα. Όπως υπάρχουν και στην Ελλάδα στερεότυπα για όλα αυτά είναι οι ξένοι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μία χώρα που μετά από 40 χρόνια κακής διακυβέρνησης έχει αποκτήσει ελλείμματα, χρέη, ένα πελατειακό κράτο που κοστίζει παραπάνω από τι υπηρεσίε που προσφέρει στο φορολογούμενο. Αν σα πει ότι δεν θέλετε να απαντήσετε. Εγώ άλλο σα ρώτησα. Αν η κυβέρνηση έχει κάνει κάποια λάθη και φταίει και εκείνη γιατί Θα σα απαντήσω και σε αυτό. Λέω η μεγάλη ευθύνη είναι το ότι έχει πέσει η μετοχή της Ελλάδας πολύ χαμηλά εξαιτίας μιας φθαρμένης και διεφθαρμένης Μητές. πολιτικής ελίτ. Αυτή η κυβέρνηση έχει τρει μήνε. Είναι άδικο για όποιον το κάνει, είτε είναι πολιτικό, είτε είναι μέσο μαζική ενημέρωση, είτε είναι δημοσιογράφο, είτε Έλληνα ή ξένο, είτε είναι, ξένος, είτε είναι ε, πολιτικός πολιτικό αντίπαλο, να προσπαθεί να φορτώσει σε έναν πρωθυπουργό τριών μηνών τι ευθύνε ενό καθεστώτο 40 χρόνων. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τα λάθη τη, παρά τι αδυναμίε τη, ουδή αλάνθαστο, παρά την έλλειψη κυβερνητική εμπειρία, το γεγονό ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση και ακόμη παραπάνω ο Τσίπρας πιο ψηλά σε δύναμη και δημοτικότητα από ό,τι ήταν στις εκλογές δείχνει ότι ένας κόσμος εκτιμά ότι αυτή η κυβέρνηση το παλεύει, παρά τα λάθη και τι αδυναμίες τη. Σημασία έχει σε μια διαπραγμάτευση να διεκδική, γιατί αν δεν διεκδικήσει δεν θα πάρει τίποτα, αλλά να ξέρει και μέχρι πού σε παίρνει, έτσι ώστε mm -hmm. να κατοχυρώσει τι βελτιώσει που μπορεί να πετύχει, να κάνει και τι δικέ σου υποχωρήσει, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με αμοιβαιότητα για να προχωρήσει μπροστά. Το χειρότερο σενάριο για την Ελλάδα είναι ο ξαφνικό θάνατο, η χρεοκοπία. Και αυτή η κυβέρνηση. Και ο Τσίπρα δεν έχουν αποφασίσει να αποτελέσουν σύντομη αριστερή παρένθεση. Ο Πρωθυπουργό, του 70-75% δημοτικότητα, ξέρει ότι okay. το 75-80% του ελληνικού λαού θέλει διαπραγμάτευση για την καλύτερη δυνατή λύση εντό ευρώ και δεν είναι δυνατόν να κάνει βήμα πίσω από αυτή την εντολή. Καταρχήν, δεν θέλω να κάνω φιλοφρόνηση στον Αντιπρόεδρο, αλλά δυστυχώ ο κ. Παπαδημούλη είναι στι Βρυξέλλε. Και λέω δυστυχώ γιατί μακάρι να.